Καλησπέρα σας. Ναι, καλημέρα σας. Γεια σας. Σας ευχαριστώ πολύ με τις ωραίες εκπομπές που μας ενημερώνετε, γιατί ήταν ένα κομμάτι της ζωής μου που δεν το ήξερα καθόλου. Και χάρη σε εσάς άρχισα και το προσεγγίζω και το ανακαλύπτω. Α, σας ευχαριστούμε. Ελπίζουμε να βοηθάμε. Βασικά είμαι ένας ετερόφιλος άνδρας. Δεν έχω καμία εμπειρία μέχρι σήμερα ομοφιλοφιλική. Με τη γυναίκα μου έχω μια ωραία οικογένεια. Αλλά τελευταία εδώ και κάποιους μήνες υπάρχει μια ραφημία, αν μπορούσα να πω. Δηλαδή υπάρχει μια αδιαφορία για να πάμε στο κρεβάτι μαζί και να συνεχίσουμε αυτό που κάναμε με τόση επιμέλεια και τόσο χαρά όλα αυτά τα χρόνια. Καταρχήν, τι ηλικία έχετε? Είμαι γύρω στα 50. Και η σύζυγος? Η γυναίκα μου είναι κατά 10 χρόνια νεότερη. Μάλιστα. 41. Και είστε παντρεμένοι πόσα χρόνια? Ναι, ζούμε μαζί 25 χρόνια. Και όταν λέτε ραθυμία, πώς το ερμηνεύετε, δηλαδή συχνότητα των επαφών μια σας? Μια αδράνεια, μια διαφορία. Και λέω, γιατί μου συμβαίνει αυτό το πράγμα? Αλλά θα σας πω κάτι που, που το συνειδητοποίησα τις τελευταίες ημέρες, εδώ και 15-20 ημέρες. Ενώ δεν με ενδιαφέρει καθόλου να προσέξω ένα αντρικό σώμα, άρχισα να προσέχω τον ποδηλάτη. Μ' άρεσε ο ποδηλάτης με την κοιλότητα που φοράει, την ποδηλατική, και τα πιστεία του. Στη συνέχεια τον ήθελα αξιωματούχο τον ποδηλάτη. Και επικεντρώθηκα, ξέρετε, στους αξιωματούχους που μας διοικούν τη ζωή μας τελευταία χρόνια και μας έχουν φτιάξει τόσο ωραία τη ζωή μας. Και σκέφτηκα και είδα τελικά ότι από όλους αυτούς επέλεξα, βασικά μ' αρέσει ο Παπακοσταντίνου, μ' αρέσει ο Παπανδρέου. Ο Παπανδρέου μ' αρέσει πάρα πολύ. Με ποια έννοια σας αρέσουν αυτοί, εννοείται ως μορφές? Όχι, μ' αρέσουν σαν σεξουαλικά υποκείμενα, δηλαδή θα ήθελα... Ο Παπανδρέου σας αρέσει? Να συνευρεθώ μαζί του, ναι, σεξουαλικά, δηλαδή έχω μια φαντασίωση, πώς να του κάνω έρωτα, καταλάβατε? Ναι. Και μόνο τότε έχω στήσει με αυτή τη φαντασίωση. Και ήθελα να ρωτήσω τους ειδικούς αυτό που μου θέλω συμβαίνει. Θέλω να σας πω κάτι τώρα, χαριτολογώντας. Όχι. Αλήθεια θα σας πω. Αυτό που συμβαίνει. Και δεν συμβαίνει μόνο σε μένα. Είδα και σε άλλους φίλους που το συζήτησα στο γραφείο και σε έξω που βρέθηκα. Ήθελα να ρωτήσω τους φίλους, αυτό μπορεί, χρήζει θεραπείας, πρέπει να πάρω κάποια φάρμακα να θεραπευθώ, ή θα πρέπει να καλλιεργήσω τη φαντασίωσή μου και να συνεχίσω μέχρι να καταλήξω στο κρεβάτι μαζί του και να του κάνω αυτό που θέλω να του κάνω, καταλάβατε? Είναι για οικονομικούς λόγους. Θα ήθελα να ρωτήσω, θέλεις να το κάνετε για να... Για οικονομικούς λόγους, εγώ πιστεύω, για αυτό που έγινε. Για να αποκαταστήσω τη στήση, η οποία μου ξανάφερε τη στήση, καταλάβατε τι γίνεται. Ενώ είχα αδιαφορήσει τελευταίο καιρό και δεν είχα καμία όρεξη για τέτοια επικοινωνία, μου έδωσε τη χαρά να βγάλω αυτή την οργή μου. Δεν ξέρω, είμαι οργισμένος εγώ ή το αγαπητέ κύριε, θέλω να σας πω κάτι. Όταν τηλεφωνήσατε, ναι. Δεν μου έχει ξανασυμβεί αυτό. Ναι. Και είπατε όλη την ιστορία με τη γυναίκα σας. Λέω, ωραία, ναι. Μέχρι εδώ καλά. Όταν αρχίσατε να λέτε για τον ποδηλάτη. Ναι. Μ' αρέσει ο ποδηλάτης βασικά με την κοιλότητα που φοράει και κάνει την κίνηση, την αθλητική. Τώρα φανταζόμουν και τον εαυτό μου σε ένα όνειρο. Θα σας πω τι άλλο είδα σε ένα όνειρο. Είδα τον εαυτό μου ότι ήμουνα ένα αντικείμενο, ένα κανό δηλαδή. Και πάνω μου καθόταν ένα σκοπιλάτης και έκανε κανό καθισμένο σε πάνω στο μόριό μου. Ναι. Αυτό το πράγμα που το πάτε. Πώς μπορώ αυτή τη φαντασία σου να τη ζήσω και στην πραγματικότητα? Θα πρέπει να το επιδιώξω αυτό ή θα πρέπει να το αποφύγω? Τι γνώμη έχετε? Το συζήτησα στην πλατεία Συντάγματος και με άλλους συνέλληνες και μου είπανε και αυτοί κάπως έτσι αισθάνονται τελευταία. Βρέθηκα απόψε στην πλατεία Αριστοτέλους μαζί με τον Μίκη Θεοδωράκη και είδα το πρόβλημα αυτό εξαπλώνεται σε όλη την Ελλάδα. Άρα και φοβάμαι ότι θα έρθει μια σεξουαλική επιθυμία στους Έλληνες να λειτουργήσουμε έτσι, δυστυχώς. Άρα... πάνε οι γυναίκες μας, θα ξεχάσουν τις γυναίκες μας και κυνηγάμε ποδηλάτες με αυτούς τις ωραίες κοιλότητες που φοράνε. Δεν είναι κίνημα λοιπόν αγανακτισμένων. Όχι, είναι σεξουαλική επιθυμία ξαφνική που προέκυψε τις τελευταίες ημέρες. Καταλάβατε. Να σας ζητήσω. Χαίρομαι που σας κάνω να γελάτε, να αλλά για μένα είναι ένα δράμα που το ζω. Το δράμα μου αυτό θα ήθελα να με βοηθήσει να το ξεπεράσω. Το ίδιο σας συμβαίνει, ας πούμε, και όταν μπαίνετε στην εφορία? Δεν έχω μπει στην εφορία τελευταία, ήταν αυτή. Γιατί έχω κλείσει τις δραστηριότητές μου, έχω διακόψει τις σχέσεις με την εφορία και δεν έχω λογαριασμούς. Πλέον και γλίτωσα από αυτούς.
Απλά έτσι ερεθίζεστε, ναι, με συγκεκριμένα αθλήματα. Δόξα τω Θεώ, χάρη στον Παπαστήριο, γλίτωσα από την εφορία. Η εφορία παρά είναι κίνκι. Ναι. Είναι πολύ κίνκι. αλλά έχω αυτή την έντονη επιθυμία και δεν ξέρω πώς θα το λύσω το θέμα. Και αν, ναι, μπορούσαν οι φίλοι μας, που είναι καταξιωμένοι επιστήμονες στο θέμα αυτό, σεξολόγια από ό,τι καταλαβαίνω, ναι, ναι, να μου δώσουν μια διέξοδο, έστω σε γενικές γραμμές, ή θα πρέπει να κάνω κάποια θεραπεία. Μήπως θα πρέπει να πάρω κάποια φάρμακα να πέσει, ας πούμε, αυτή η διέγερση, η στήση έντονη που, ναι, νιώθω, αλλά, ας πούμε. Η στήση δεν είναι κακό πράγμα. Γιατί ενοχοποιείτε τη στήση σας όταν νιώθω? Μα αφού δεν είναι ανεκπλήρωτη επιθυμία μου, πώς θα το συναντήσω να το ολοκληρώσω αυτό που θέλω? Καταλάβατε, είναι το, ναι, πώς θα το συναντήσω. Δεν νομίζω να μπορέσετε να το ικανοποιήσετε αυτό ποτέ. Πού ξέρετε, μπορεί να θέλει εκείνος. Άμα το επιθυμεί και εκείνος, πού ξέρετε. Θα μπείτε δηλαδή ανάμεσα σε μια τέτοια σχέση να τη χαλάσετε εσείς? Δεν πιστεύω. Εγώ πάντως ελπίζω ότι θα μπορεί να θελήσει. Εκεί το πηγαίνει βασικά. Επιδιώκει κάποια στιγμή να βρεθούμε μαζί. Θα μπορούσε να του αρέσει και το ομαδικό ενδεχομένως. Δεν αμφιβάλλω ότι η πλατεία είναι έτοιμη να ανταποκριθεί. Πάντως περιμένω την απάντησή σας και χαίρομαι πολύ που σας έκανα να γελάτε απόψε. Αλλά τα πράγματα δεν είναι για γέλια, καταλάβατε. Όχι, είμαστε σε σεξουαλικά διέξοδο. Νομίζω ότι είστε μια χαρά, κύριε.